Δεν υπάρχει κανένα τρόφιμο που απαγορεύεται στη διατροφή ενός ατόμου με διαβήτη. Ούτε υπάρχει κάποιος περιορισμός ή ότι πρέπει τα φρούτα να αποφεύγουν συγκεκριμένα είδη και να τρώνε κάποια άλλη. Απλά για κάποια συγκεκριμένα φρούτα, όπως είναι η μπανάνα, τα σίκα και τα ξερά φρούτα, επειδή αυτά από τη φύση τους έχουν λίγο περισσότερα ζάχαρα, αυτά καλό είναι να είναι με μέτρο και βέβαια να γνωρίζει ο ασθενής τελικά πώς μπορεί να τα εντάξει στο διαιτολόγιο του. Βεβαίως και μπορούν να καταναλώνουν τρόφιμα που περιέχουν ζάχαρη. Εν τούτης, δεν το συστήνει ούτε κανένας, ούτε οι διαιτολόγοι, ούτε οι διαβητολόγοι. Και αυτό γιατί? Γιατί τα τρόφιμα που περιέχουν ζάχαρη θα πρέπει να είναι περιστασιακά. Δηλαδή, ένα γλυκό θα πρέπει να είναι κάτι περιστασιακό. Αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για τα άτομα τα οποία έχουν διαβήτη, ισχύει για όλους μας. Δηλαδή, το γλυκό είναι μια πολυτέλεια και θα έπρεπε να το απολαμβάνουμε σε μικρές δόσεις. Άρα, κατά τα άλλα, οτιδήποτε άλλο, τα λέμε τη λέξη ζάχαρη, όλα τα αμιλούχα περιέχουν ζάχαρη. Είτε αυτό λέγεται κράκερ, είτε αυτό λέγεται μπισκότο, είτε αυτό λέγεται οτιδήποτε, τα ζυμαρικά, το ψωμί, όλα αυτά τελικά μετατρέπονται σε ζάχαρη στο σώμα μας. Είναι απόλυτα ασφαλείς οι γλυκαντικές ύλες για κατανάλωση από όλο τον κόσμο, προφανώς και από τα άτομα με διαβήτη, αλλά είναι απόλυτα ασφαλείς, δεν υπάρχει κανένας ενδιασμός και κανένα ερωτηματικό πάνω σε αυτό. Το λένε όλοι οι οργανισμοί υγείας και οι διαβητολογικές εταιρείες παγκοσμίως, ότι δεν έχουμε κανένα ερωτηματικό. Όπως και σε όλους μας, μία μέτρια απώλεια βάρους, γύρω στο 7 με 10% φανταστείτε, βοηθάει στο να μειωθούν όλοι οι δείκτες και οι παράγοντες κινδύνου για χρόνια νοσήματα. Είτε λέγεται υπέρταση, είτε λέγεται τη χοληστερόλη μας, είτε λέγεται το ζάχαρό μας, όλα μειώνονται θεαματικά με μία μέτρια απώλεια βάρους. Προφανώς δεν στοχεύουμε για το ιδανικό σωματικό βάρος, στοχεύουμε όμως σε μία μέτρια απώλεια. Στο συνέδριό μας φέτος και για πρώτη φορά αναφέρθηκε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας. Είναι ανάλογα τις προτιμήσεις του ασθενού, στον τρόπο ζωής του και γενικότερα το διαιτολόγιο πλέον πρέπει να εξατομικεύεται και δεν υπάρχει αυτή η σύσταση που γενικά οι διαιτολόγοι λένε μικρά συχνά γεύματα, σταθερές ώρες και ούτω καθεξής. Όλα εξαρτώνται από το άτομο. Εάν είναι κάποιος ο οποίος τρώει πρωινό στις 7 και το επόμενό του γεύμα είναι στις 5 ώρα το απόγευμα, καλή ιδέα είναι να μπει εκεί ένα σνακ ενδιάμεσα για να κόψει και την πείνα. Αλλά κατά τα άλλα δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη σύσταση πάνω σε αυτό. Το μήνυμα που βγαίνει ξεκάθαρα για τα άτομα με διαβήτη είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες τελικά και συγκεκριμένες συστάσεις όσον αφορά στη δίαιτα. Η δίαιτα είναι εξατομικευμένη και είναι βάση των επιλογών του ασθενού, στον τρόπο ζωής του, τις προτιμήσεις από στροφές και γενικότερα πώς κινείται η καθημερινότητά του. Οπότε ο διαιτολόγος και ο ρόλος του διαιτολόγου είναι εξαιρετικά σημαντικός και απαραίτητος τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση του διαβήτη και φαίνεται ξεκάθαρα ότι βοηθώντας ένα άτομο να αλλάξει τον τρόπο ζωής του και να ενσωματώσει τη φυσική δραστηριότητα και να έχει από εκεί και πέρα μια ισορροπημένη διατροφή, γιατί τα διαιτολόγια για το διαβήτη είναι ισορροπημένη διατροφή, μπορούμε να μειώσουμε την εμφάνιση του διαβήτη κατά περίπου 40% και αυτές οι μελέτες γίνανε σε άτομα υψηλού κινδύνου με παρακολούθηση πάνω από 10 χρόνια.